Τα χέρια των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 58χρονος τοξικομανής που ομολόγησε την δολοφονία της 32χρονης Δώρα Ζέμπερη στο δεύτερο νοκροταφείο. Θα συνδεθούμε λοιπόν και πάλι με τον Μίλτο Σακελάρη για να δούμε πώς έφτασαν στη σύλληψή του. Μίλτο. Ναι, ο 58χρονος τοξικομανής φαίνεται πως είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του ήταν το κινητό τηλέφωνο της άτυχης εφοριακού, το οποίο εξέπεμπε σήμα για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά τη δολοφονία. Ο δράστης φαίνεται πως είχε πουλήσει το κινητό της άτυχης κοπέλας σε ένα μαγαζί στην Ομόνοια. Από εκείνο το μαγαζί οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το βίντεο και να δουν το πρόσωπο του δράστη. Στη συνέχεια, από το βιντεολειπτικό υλικό που είχαν από τις κάμερες ασφαλείας γύρω από το δεύτερο νεκροταφείο που δολοφονήθηκε η εφοριακός, κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο ήταν και το DNA που βρέθηκε πάνω στο σώμα της άτυχης κοπέλας, όπως επίσης και το DNA που βρέθηκε στα ποτσίγαρα στο σημείο της δολοφονίας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του και όταν προσήχθη, αρχικά ρωτήθηκε από τις αρχές για ποιο λόγο βρισκόταν στο νεκροταφείο, δεν απάντησε και στη συνέχεια ανέφερε πως ήταν εκείνος ο άνδρας ο οποίος τελικά δολοφόνησε την άτυχη κοπέλα. Να πούμε, Εύα, πως αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης και ληστεία με παράλληλη βία. Την ίδια ώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για οπλοχρησία και οπλοκατοχή.